Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω και θα το συγκεκριμενοποιήσουμε στην πορεία, αν αυτή τη στιγμή η Κρήτη σε αυτήν τη δύσκολη εποχή της πανδημίας έχει κάνει ουσιαστικά βήματα όσον αφορά τις λιμενικές υποδομές, επειδή έχει ξεκινήσει και μία διευρυμένη συζήτηση το τελευταίο διάστημα, έχοντας προκαλέσει και κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στο Ηράκλειο. Μάλιστα, πρόσφατα απαντήσατε και σε μία ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, του κυρίου Σωκράτη Βαρδάκη, όσον αφορά αυτό. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε όσον αφορά τις λιμενικές υποδομές. Δηλαδή, εν έτη 2021 τα λιμάνια της Κρήτης έχουν την εικόνα αυτή που πραγματικά θα βοηθήσουν στην περαιτέρω αναπτυξιακή και τουριστική απογείωση του νησιού μας. Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να σας πω ότι... Κύριε Δασκαλάκη, με βαφτίσατε. Κύριε Δασκαλάκη. είναι το πιο κοινό μάλλον επίθετο. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, θέλω να σας πω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ολοκληρωμένη και συγκροτημένη λιμενική πολιτική για το σύνολο της Κρήτης. Συγκεκριμένα και ξεκινώντας από το Ηράκλειο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ήδη έχει εκκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης του λιμένους Ηρακλείου υπό τη μορφή της παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, γεγονός που θα ενδυναμώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αναπτυξιακές δυνατότητες του λιμένους και συγκεκριμένα στο εμπορικό κομμάτι, ακτοπλοεία, θαλάσσιο τουρισμό, αλλά και home port κουραζιέρα. Mm-hmm. Επειδή άκουσα στην πρωτολογία σας ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η συζήτηση απόψε θα επικεντρωθεί στην κουραζιέρα. Επομένως, για το λιμάνι του Ηρακλείου τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώνεται στις 30 Ιουλίου και στη συνέχεια βέβαια θα περάσουμε στη δεύτερη φάση των δεσμευτικών προσφορών και μέσα στο 2022 θα έχουμε τελικό ανάδοχο για το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι τώρα, στα πρότυπα, αυτή η ιδιωτικοποίηση θα είναι στα πρότυπα του λιμανιού της, όπως το λιμάνι της Ιγουμενίτσας και της Αλεξανδρούπολης, αν δεν κάνω λάθος. Όμως την απάντηση που δώσατε στον κύριο Βαρδάκη, κύριε Υπουργέ, κάνετε και μία εξαίρεση. Υπήρξαν και αντιδράσεις για το Βενετσιάνικο λιμάνι, λέγοντας ότι λόγω της ιστορικότητάς του θα εξαιρεθεί από το πακέτο της ιδιωτικοποίησης και αναφερθήκατε και σε τρία αλλιευτικά καταφύγια, αυτό της Ροδιάς, του Κερατόκαμπου και της Λούτρας, σωστά? Σωστά. Από την διαδικασία της παραχώρησης θα εξαιρεθεί καταρχήν το ενετικό λιμάνι, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές και κατά την τελευταία μου επίσκεψη στο Ηράκλειο, ως ανακηρυγμένος αρχαιολογικό χώρος, προφανώς και δεν θα συμπεριληφθεί στη διαδικασία παραχώρησης, όπως βεβαίως και χρυσαία ζώνη λινοπεραμάτων και τα τρία αλλιευτικά καταφύγια στο νότο δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία της παραχώρησης. Αυτό που εξετάζουμε είναι να συμπεριληφθούν στους ευρύτερους σχεδιασμούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αν βέβαια λάβουμε υπόψη μας και αν θέλετε το θετικό momentum που προκύπτει από την διαδικασία παραχώρησης, εκτιμώ ότι μπορεί κάλλιστα να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό τμήμα αξιοποίησης. Σε κάθε όμως περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, και για τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης υπάρχει συγκεκριμένος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου. Εγώ το έκανα και λίγο πιο πονηρό. Θα δημιουργηθούν λιμάνια δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, γνωρίζετε τις αδυναμίες που έχει το ρεθυμιώτικο λιμάνι. Γνωρίζετε την δυναμική αλλά και τις αδυναμίες που έχει το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία και προς το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όπου έχει μια τεράστια δυναμική, ένα λιμάνι, ένα φυσικό λιμάνι, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου. Θα ήθελα, πρωτού πάμε στα Χανιά, να σταθούμε λίγο στο ρεθυμιώτικο λιμάνι για να σας πάω μετά στον Άγιο Νικόλαο, μιας και είναι εδώ πέρα και ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου. Κοιτάξτε, καταρχήν για το Δήμο του Αγίου Νικολάου, καταρχήν για το Λασίτη θα μιλήσω ευρύτερα. Βεβαίως. Διότι υλοποιούμε το επόμενο χρονικό διάστημα παρεμβάσεις για το σύνολο του νομού και για το λιμάνι της Ιτίας και για το λιμάνι του Μακρύγιαλού και για τη χερσαία ζώνη της Ιεράπετρας και για τη χερσαία ζώνη του Αγίου Νικολάου αλλά και για το ίδιο το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Αυτό που μελετάμε είναι να εκμεταλλευτούμε και ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένες προτάσεις για τα λιμάνια του Λασιθίου στην κατεύθυνση
αντιμετώπισης των αντιδιαβρωτικών προβλημάτων. Βέβαια, το σύνολο των σχεδόν των λιμένων της Κρήτης αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Όμως, μέσα από συγκεκριμένη ολιστική προσέγγιση και για τα λιμάνια του νομού Λασιθίου, θα ενταχθούν πολύ συγκεκριμένα έργα στα προγράμματα τα οποία σας ανέφερα και βεβαίως θα λάβετε σοβαρά υπόψη ότι μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής, όπου έχουμε δημιουργήσει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία τον ΕΑΡΧΟ, όπου χρηματοδοτούμε και δημόσιες υποδομές, δηλαδή λιμενικές υποδομές, θα αναπτύξουμε τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχουν και τα τρία αυτά λιμάνια για τον νομό Λασιθίου. Τώρα, αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε και για τους υπόλοιπους νομούς. Πολύ γρήγορα θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες και για το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Πολύ γρήγορα και για το Ρέθυμνο. Αυτό που μελετάνε είναι η ένταξη της θωράκης του προσύνεμου μόλου, ένα πολύ σημαντικό έργο στο ΕΣΠΑ, όπως βεβαίως προσφάτως χρηματοδοτήσαμε και για το νομό Χανίων συγκεκριμένες μελέτες, έτσι ώστε να μπορούν και τα συγκεκριμένα λιμενικά έργα να είναι όριμα προς χρηματοδότηση είτε από ευρωπαϊκούς είτε από δημόσιους πόρους, στα Σφακιά, στην Αγία Ρούμελη, στην Παλαιόχωρα, στη Σούδα αλλά και στη Γάβρο. Βλέπετε λοιπόν, αυτό ήταν ένα σύνολο μελετών περίπου γύρω στο 1.200 για το νομό Χανίων. Βλέπετε λοιπόν ότι για το σύνολο της Κρήτης υπάρχει ένας ολοκληρωμένος και συγκεκριμένος σχεδιασμός. Βεβαίως χρειάζεται οριμότητα, γι' αυτό είπαμε ότι χρηματοδοτήσαμε και τις μελέτες σε συγκεκριμένες περιοχές. Εκτός βέβαια από τις περιοχές όπου υπάρχει οριμότητα, μπορεί κάλλιστα τα συγκεκριμένα έργα να χρηματοδοτηθούν είτε από ευρωπαϊκούς είτε από δημόσιους πόρους. Θα με επιτρέψετε να βάλω στη συζήτηση τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Ζερβό. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι έδωσε ο Υπουργός μια ξεκάθαρη εικόνα για τις παρεμβάσεις που αναμένονται όσον αφορά τα λιμάνια του Λασιθίου. Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε ποια είναι η εικόνα του λιμανιού στον Άγιο Νικόλαο όσον αφορά τη φετινή κρουαζιέρα. Αν υπάρχουν προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Νομίζω ότι ο Υπουργός τα είπε αρκετά. Έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Αυτά τα οποία σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι εξαιρετικά σημαντικά. Διότι το πρώτο μας μέλημα ήταν να διασφαλιστούν τα χρήματα για να γίνουν μελέτες για την επέκταση του λιμανιού με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια από αυτά που είναι σήμερα. Βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως επίσης και ο εξοπλισμός του λιμανιού με μια σειρά πράγματα που χρειαζόμαστε και που ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρέμβαση η οποία γίνεται συνολικά για την αναβάθμιση του λιμανιού του Αγίου Νικολάου, όχι μόνο για την κρουαζιέρα συνολικά, νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Και ναι, κύριε Δασκαλάκη, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στον Άγιο Νικόλαο. Πήγε πάρα πολύ καλά η όλη ιστορία. Έτσι αλλιώς ήμασταν έτοιμοι, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό το ότι ήταν, αν θέλετε, stand-by, θα έλεγα, και οι δομές υγείας και οι πάντες ήταν έτοιμοι, γιατί ήταν, αν θέλετε, η πρώτη εικόνα που θα δίναμε προς τα έξω από τη διαχείριση της πρώτης άφιξης και νομίζω ότι πήγε καλά. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε ανοίξει μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες για τα κακοσκήμενα του τουρισμού, θα τα δούμε και στην πορεία. Θέλω να σας πω, και είναι εδώ πέρα και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξεναγών Κρήτης και Θήρας που μπορεί να το επιβεβαιώσει, ότι είστε από τους Δήμους που όλα αυτά τα οποία ανοίξαμε ως έρευνα πριν από 4 χρόνια. Χαιρόμαστε να πούμε με σιγουριά ότι έχουν αποκατασταθεί, ότι έχει βελτιωθεί αισθητά η εικόνα στην πόλη του Αγίου Νικολάου και αυτό οφείλουμε να το πούμε γιατί οι δημοσιογράφοι, πέρα από το να κάνουμε κριτική και να μεταφέρουμε ρεπορτάζ πάντοτε καλοπροαίρετα, οφείλουμε να παραδεχόμαστε ότι αυτή η δημοσιογραφική έρευνα απέφερε και καρπούς. Και αυτό νιώθω έτσι την υποχρέωση να το πω απέναντί σας. Θα ήθελα, πρωτού πάω στον κύριο Παπαδάκη, γιατί τον κρατάω τελευταίο για να δούμε κάποια σημαντικά στοιχεία από το λιμάνι του Ηρακλείου, θα ήθελα να πάω στον κύριο Πλιάκα, τον αερολιμενάρχη του Νίκος Καζαντζάκης. Τα τελευταία χρόνια, κύριε αερολιμενάρχα, έχει ξεκινήσει μια ουσιαστική διασύνδεση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης με το λιμάνι του Ηρακλείου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι με δεδομένο το λιμάνι του Ηρακλείου έχει γίνει home port, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου υποστηρίζει αυτή τη λογική και νομίζω ότι παίζει και καταλυτικό ρόλο στο να γίνει το λιμάνι του Ηρακλείου home port. Έχετε δίκιο. Πριν κάποια χρόνια
είχαμε μια εξαίρετη συνεργασία όπως και τώρα. Δηλαδή συνδέθηκε το λιμάνι με το αεροδρόμιο σε κοινές συσκέψεις, σε ένα κοινό προβληματισμό πώς μπορούμε και σαν αεροδρόμιο αλλά και σαν λιμάνι να δεχθούμε κουραζιερόπλια τα οποία μάλιστα θα είναι home port, δηλαδή θα γίνεται η επιβίβαση και αποβίβαση μέσω του αεροδρομίου κατευθείαν στο λιμάνι. Πρέπει να σας πω ότι πριν κάποια χρόνια πήρε το λιμάνι και το αργυρό μετάλλιο όσον αφορά το χρόνο μετεπιβίβασης από το αεροδρόμιο στο λιμάνι του Ηρακλείου, μια προσπάθεια που ήταν πολύ επιτυχημένη, την οποία και συνεχίζουμε και ξέρει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου ότι είμαι πάντα στο πλευρό τους, διότι δίνει προστιθέμενη αξία και στο αεροδρόμιο η οποιαδήποτε σημαντική αύξηση κουραζιερόπλων για το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρωτού πάω στον κύριο Παπαδάκη, θέλω ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Παπανικολάου, για το κομμάτι των υποδομών. Επειδή στη διάρκεια της εκπομπής θα δούμε και ένα φωτογραφικό υλικό που ουσιαστικά είναι ένα flashback. Πώς ήταν το λιμάνι στα πρώτα χρόνια του 2000 και πώς είναι σήμερα. Πολλές φορές έχουμε αναδείξει τα κακώς κείμενα του Ηρακλειώτικου λιμανιού. Θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε σε ποια κατάσταση είναι σήμερα με βάση αυτά που βλέπουν οι ξεναγοί που μεταφέρουν και την φωνή των πελατών μας, των τουριστών μας. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, γιατί προχθές στον Άγιο Νικόλαο στο πρώτο κρουαζιερόπλοιο ήμουν και εγώ εκεί, ξενάιζα, και πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά. Και ήθελα επίσης να τονίσω την ουσιαστική συμβολή και του Λιμενικού Ταμείου του Νικολάου, αλλά και της Λιμενάρχου και όλων του προσωπικού του Λιμεναρχείου, οι οποίοι βοηθήσαν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία τακτοποιημένα. Και έχουμε μια άψογη συνεργασία πάνω από δεκαετία. Mm-hmm. Οπότε όλη αυτή η συνεργασία έχει αποδώσει και φαίνεται πάρα πολύ καλά προς τους επισκέπτες και φαίνεται μια ωραία τακτοποιημένη υποδομή η οποία μας κάνει περήφανος. Ασφαλής, πρώτα απ' όλα, τα καλά τακτοποιημένη και περήφανος. Τώρα, όσο αφορά το Ηράκλειο, έχουμε περάσει εδώ και είμαι 40 χρόνια ξεναγός, σε πολλές διαφορετικές φάσεις. Είχαμε ξεκινήσει από μια περίπτωση στην οποία ερχόταν τα κρουαζιερόπλια και ήταν δίπλα σε κοντέινερς. Με τον κύριο Βλατάκη, που ήταν ο υπεύθυνος τότε της κρουαζιέρας. Μπορούμε να δούμε αυτές τις φωτογραφίες, να τις δει και ο υπουργός, γιατί έχουν γίνει βήματα και οφείλουμε να το πούμε. Έχουν γίνει βήματα διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από το 2005 και μετά, και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Βλέπουμε και, δεν ξέρω κύριε υπουργέ, αν μπορείτε να δείτε. Βλέπουμε εικόνες που μας έχουν παραχωρήσει οι ξεναγοί. Θέλω να πω ότι ο κύριος Παπανικολάου, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών, έχει ένα καταπληκτικό αρχείο το οποίο εδώ και 5 χρόνια το παρουσιάζουμε. Έχει κάνει πολλές δημοσιογραφικές έρευνες για το δικό μας το χατήρι και έχουμε διορθώσει και πολλά από τα κακώς κείμενα σε υποδομές λιμενικές και όχι μόνο. Βλέπουμε πώς ήταν η εικόνα του Ηρακλειώτικου λιμανιού όταν πλέον η κρουαζιέρα άρχισε σιγά σιγά να έχει μια πιο δυναμική παρουσία, δηλαδή τα κρουαζιερόπλια που έδιναν μία ανάσα από τα κοντέινερ. Ναι, αν βλέπετε εδώ, βλέπετε το φορτωτή, ο οποίος έπαιρνε το κοντέινερ από τη μέση, ώστε να μπορεί να προσεγγίσει το λεωφορείο για να πάρει τους επιβάτες. Και αυτή είναι μια μεσαία κατάσταση. Η χειρότερη κατάσταση ήταν που σκουπίζαμε εμείς με σκούπες και οι οδηγοί τα διάφορα σκουπίδια, ώστε να μπορούν να αράξουν τα λεωφορεία για να πάρουν τους επιβάτες. Τα λεωφορεία πιο παλιά ήταν σε κακή κατάσταση. Εδώ βλέπετε το λεωφορείο της Ολυμπιακής, το οποίο το είχε πάρει τότε ο Όλη, για να μεταφέρει τους επιβάτες από το κουραζιερόπλιο στον επιβατικό σταθμό. Δεν ήταν κακή ιδέα, αλλά το λεωφορείο ήταν σκουριασμένο. Φαίνεται σκουριά πάνω. Ήταν σε όρθια θέση περισσότερο από τους επιβάτες, γιατί ήταν, θυμόστε, ήταν για την Ολυμπιακή, οπότε ήταν πολύ μικρή απόσταση. Οπότε, σε περίπτωση φρεναρίσματος οτιδήποτε άλλο, υπήρχε θέμα ατυχήματος. Αυτό ευτυχώς σταμάτησε και εδώ βλέπουμε πάλι τα λεωφορεία με ακριβώς πίσω του containers στιβαγμένα σε πολύ ψηλές ντάνες. Μιλάμε για παρελθοντικές εικόνες. Ναι, είναι το πριν. Είναι το πριν. Να το τονίσουμε αυτό για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ευτυχώς όλα αυτά έχουν αλλάξει. Βλέπετε τους γερανούς, οι οποίοι μεταφέρουν τα containers από κάτω τουριστικά λεωφορεία και δίπλα κρουαζιερόπλια. Αυτό είναι το πριν. Με πολλές διοικήσεις για πολλά βήματα τα οποία έχουν γίνει και με τη συνεργασία πολλών φορέων, και αυτό είναι προς τιμή της διοίκησης του Όλη, σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, αυτά έχουν απαλληφθεί. Όπως έχουν βελτιωθεί ακόμα και καθημερινά προβλήματα, σαν τις σπασμένες χάρες ή χαλασμένες χάρες. Αυτά όλα έχουν επισημανθεί υπεύθυνα από το σωματείο μας, από το Σωματείο των Οδηγών, το Σωματείο των Τουριστικών Πρακτόρων και με τη συνεργασία όλων μαζί και του Δήμου Ηρακλείου. Αυτά ευτυχώς τώρα πια, μάλιστα, δεν ισχύουν. Θα τα σχολιάσουμε και λίγο περισσότερο
στην πορεία της εκπομπής. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Παπαδάκη. Προτού όμως έρθω σε εσάς, θέλω να πάω στις οθόνες της εκπομπής για να σας ευχαριστήσω καταρχήν που μας παραχωρήσατε όλον τον προγραμματισμό του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου όσον αφορά τις προσεγγίσεις, για να δουν και οι τηλεθεατές. Κύριε Υπουργέ, θέλω να το σχολιάσετε αυτό, γιατί ουσιαστικά το λιμάνι του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του ένα δυνατό crash test μετά από μία χρονιά που δεν υπήρχαν κρουαζιερόπλια. Την πρώτη χρονιά, την πρώτη θερινή σεζόν της πανδημίας, αυτή την άσχημη τουριστική χρονιά που ουσιαστικά ο τουρισμός δούλεψε 3,5 μήνες, νομίζω ότι μέχρι στιγμής κερδίζει το στοίχημα εντυπωσιακά και πάω στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε τον προγραμματισμό για τις κρουαζιέρες. Θα τα δούμε πολύ γρήγορα. Βλέπουμε λοιπόν ότι 11/5 ήρθε το πρώτο κρουαζιερόπλιο, ημέρα Τρίτη. Βλέπουμε ότι το επόμενο ήρθε 21 και σιγά σιγά άρχισε η ροή των κρουαζιερόπλιων να γίνεται αισθητή στο λιμάνι του Ηρακλείου. Να με βοηθήσουν οι συνάδελφοι από τα γραφικά να τρέχουν τις οθόνες. Βλέπουμε ότι μέχρι και τις 2 Σεπτέμβρη του 2021, δηλαδή σε περίπου 2,5 μήνες, στο λιμάνι του Ηρακλείου θα έχουν δέσει 63 κρουαζιερόπλια. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται. 22/9, δηλαδή μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, θα έχουν προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου 87 κρουαζιερόπλια. Ο Σεπτέμβρης φαίνεται ότι είναι και ένας πολύ καλός μήνας. Μέχρι τις 7/10, δηλαδή μέχρι 7 Οκτωβρίου, στο λιμάνι του Ηρακλείου θα έχουν προσεγγίσει 108 κρουαζιερόπλια. Και φτάνουμε στις 22 Οκτωβρίου, όπου ο αριθμός θα έχει γίνει 129 κρουαζιερόπλια. Δηλαδή, Σεπτέμβρης και Οκτώβρης είναι δύο εξαιρετικοί μήνες για την κρουαζιέρα, για να φτάσουμε στις 6 Νοεμβρίου, όπου τα πλοία που θα έχουν προσεγγίσει, τα κρουαζιερόπλια που θα έχουν προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου, θα είναι 150. Και φτάνουμε στην τελευταία ημέρα του 2021, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και παρελθόν η πανδημία, όπου στο λιμάνι του Ηρακλείου θα έχουν προσεγγίσει 163 κρουαζιερόπλια. Θα τολμήσω να πω, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτός είναι ένας καλός αριθμός από κρουαζιερόπλια, όμως αυτή τη φορά δεν έχουμε μόνο την λογική της προσέγγισης, έχουμε και την λογική τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλων. Θα ήθελα ένα σχόλιο αρχικά για την κρουαζιέρα για να μας μιλήσει για τα υγειονομικά πρωτόκολλα ο κύριος Πλαγιωτάκης. Θα πάρω την πάσα, κύριε Δασκαλάκη, από το crash test που είπατε για το λιμάνι του Ηρακλείου. Το crash test ουσιαστικά το λιμάνι του Ηρακλείου το πέρασε πέρυσι, τον περσινό Σεπτέμβριο. Φέτος απλά επιστρέφουμε στο business as usual, στις συνήθειες δουλειές μας. Πέρυσι περάσαμε πραγματικά το crash test, όταν πήραμε την πρόκληση από την TUI τον Αύγουστο και σηκώσαμε το γάντι να ξεκινήσουμε την πρώτη κρουαζιέρα home port στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα φαίνονται όλα εύκολα, όμως πέρυσι, όταν ο φόβος ακόμα σκέπαζε τα πάντα και η κοινωνία ήταν διχασμένη ανάμεσα σε αυτούς που ήθελαν επιτάχυνση του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης και σε αυτούς που φοβόταν και έβλεπαν τον επισκέπτη της κρουαζιέρας σαν μια ορολογιακή βόμβα η οποία θα ακινήτου μέσα στην πόλη μας, αποφασίσαμε να πάρουμε το ρίσκο να βγούμε μπροστά και να δείξουμε σε όλη την παγκόσμια κοινότητα κρουαζιέρας ότι ναι, η κρουαζιέρα είναι ίσως ο ασφαλέστερος τρόπος να κάνει κανείς τουρισμό μέσα στην πανδημία. Πραγματικά επίστην, όταν ανέβηκα στο Mindship 6 και μας έκανε την πρώτη ξενάγηση η διευθύνουσα σύμβουλος, κυρία Μάιερ, ότι εάν με τα πρωτόκολλα τα οποία υλοποιούν οι Γερμανοί υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού, τότε δεν πρέπει κανείς να βγαίνει πραγματικά από το σπίτι του. Σηκώσαμε λοιπόν το γάντι, πήραμε το στοίχημα. Να επισημάνω ότι το 20, σε αυτούς τους 2,5-3 μήνες, σε συνθήκες πολεμικές, το λιμάνι του Ηρακλείου βγήκε πρώτος επιβάτης κρουαζιέρας στην Ελλάδα με 20.000 επιβάτες και 10 home port τα οποία κάναμε με την TUI Cruises, και αυτό ουσιαστικά ήταν η παρακαταθήκη για το 2021. Αυτή την επιτυχημένη λειτουργία αποδείξαμε το ρίσκο της κρουαζιέρας, αποδείχθηκε διεθνώς ότι η πιθανότητα να κολλήσεις κορονοϊό ταξιδεύοντας με κρουαζιερόπλιο είναι 1 προς 10.000. Αυτή την υποδομή λοιπόν μεταφέρθηκε φέτος, όπου ξανά λειτουργήσαμε γρήγορα και προσαρμοστικά, διότι στις συνθήκες πλέον που ζούμε σήμερα η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία νομίζω είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να μένει κανείς στην πρώτη γραμμή της επιχειρηματικότητας. Φτιάξαμε και τον δεύτερο επιβατικό σταθμό, ούτως ώστε να μπορεί να δεχθεί κρουαζιερόπλιο.
Και έτσι φέτος έχουμε δύο συστηματικά home port, της TUI Cruises και της Hapag Lloyd, η οποία είναι θυγατρική της TUI, και το Silver Moon, η οποία είναι επίσης του ομίλου Royal Caribbean. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν να πω στους τηλεθεατές ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα δούμε αποκλειστικά απόψε στην ώρα αιχμής. Νομίζω είναι τα στοιχεία που δεν αφισβητούνται, μπορεί να υπάρξουν κάποιες ακυρώσεις. Κρατάω εδώ πέρα τα slots, είναι τα σχέδια πτήσεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Να ευχαριστήσω προσωπικά την διοίκηση του Αερολιμένα και τον κύριο Πλιάκα. Απόψε θα σας δείξουμε τι θα συμβεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου τους δύο βασικούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Και αυτούς τους αριθμούς θα τους συγκρίνουμε με την τουριστική περίοδο του 19, που ήταν μια τουριστική περίοδο στην κανονικότητα. Νομίζω το 2020 προσπαθούμε να το ξεχάσουμε ως τουριστική χρονιά. Βεβαίως ήταν ένα crash test. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Υπουργέ, και να σας ρωτήσω αν ήταν ένα ρίσκο για την κυβέρνηση το άνοιγμα της κρουαζιέρας κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί θα σας υπενθυμίσω ότι στο πρώτο lockdown είχαμε και αυτή την περιπέτεια με το κρουαζιερόπλοιο στην Ιαπωνία, όπου για 4-5 μήνες είχαν τεθεί σε καραντίνα οι επιβάτες και το προσωπικό. Εντάξει, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Όντως, με το περιστατικό στην Ιαπωνία, λόγω λάθος χειρισμού, δημιούργησε μια τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά της κρουαζιέρας. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι πέρυσι ήμασταν από τις ελάχιστες χώρες που λειτουργήσε κρουαζιέρα για ελάχιστο χρονικό διάστημα, με ασφαλή και συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα,